Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο αφορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Εύρου και συγκεκριμένα μία Περιφερειακή Σύμβουλο. Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν προχθές ερώτηση προς τους υπουργούς στη Βουλή, ερώτηση προς τους υπουργούς εσωτερικών και εργασίας. Ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με την συνέχιση της θητείας της κυρίας Κουκουβέλα, της κυρίας Ζουμπουλίας Κουκουβέλα, η οποία είναι Περιφερειακή Σύμβουλος σήμερα βεβαίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την παράταξη μάλιστα του Περιφερειάρχη, του κυρίου Άρη Γιαννακίδη. Καταγγέλουν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραγιαννίδης, ο κύριος Καραγιουσούφ και ο κύριος Ζέιμπεκ, ότι η θητεία της κυρίας Κουκουβέλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μη νόμιμη και μη κανονική. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Καραγιαννίδη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο μας. Κύριε Καραγιαννίδη, καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα. Θα παρακαλέσω τους συνεργάτες μου να με βοηθήσουν για να ακούω λίγο καλύτερα τον κύριο Καραγιαννίδη. Ελπίζω πως τον ακούν άνετα τουλάχιστον οι τηλεθεατές μας. Ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι γιατί τώρα μια τέτοια καταγγελία, κύριε Καραγιαννίδη, τώρα που βρισκόμαστε κοντά στο ίμιση τουλάχιστον της θητείας και κάτι περισσότερο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να σας πω, καταρχήν βουλευτής είμαι εδώ και 9 μήνες, άρα υπάρχει νομίζω ένας έλεγχος κοινοβουλευτικός που ξεκινάει από τον Ιούνιο και μετά. Μάλιστα. Το τώρα δεν έχει να κάνει πάντως με το ότι έρχονται εκλογές σε 1,5 χρόνο περίπου, σε ένα χρόνο περίπου, αλλά με το ότι υπάρχει μια σχέση μιας υπαλλήλου του ΙΚΑ, η οποία είναι και εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος, η οποία αντιβαίνει σύμφωνα με αυτά που εμείς γνωρίζουμε από το Προεδρικό Διάταγμα το 96, αντιβαίνει στην νομιμότητα. Και ζητάμε από τα δύο Υπουργεία να μας πούν αν όντως υφίσταται αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο συνεχίζει να είναι Περιφερειακή Σύμβουλη. Κατά την άποψή σας λοιπόν, η κυρία Κουκουβέλα θα έπρεπε να είχε να μην διοριστεί, να ανακληθεί. Διότι ναι. Ακόμα και κατά την ημερομηνία των προηγούμενων εκλογών, ναι, διατηρούσε διοικητική θέση, υψηλόβαθμη διοικητική θέση στο ΙΚΑ. Αν δεν αποτόμε στο ΙΚΑ Σουφλίου, σωστά. Ναι, και μετά από όσο γνωρίζω έχει γίνει συντονίστρια στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Να σας πω λίγο κάτι. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και το γνωρίζαμε και εμείς που ήμασταν υποψήφοι βουλευτές τώρα τον Ιούνιο, αλλά και οι υποψήφοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι το 2010. Υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα που λέει ότι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, καθώς και υπάλληλοι νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι νομάρχες ή νομαρχιακοί περιφερειακοί σύμβουλοι τώρα πλέον, αν προείστανται κάποιες οργανικής μονάδας. Είναι ξεκάθαρο, δεν λέει κάτι άλλο ο νόμος που να μπορούμε να το δώσουμε κάποια άλλη εκδοχή. Και με αυτή τη λογική είναι περίεργο ότι, ενώ το γνωρίζουμε όλοι οι υποψήφοι αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο υφίσταται ακόμα αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε δηλαδή κατά την άποψή σας να αντικατασταθεί η κυρία Κουκουβέλα με τον πρώτο επιλαχόντα. Γιατί είναι, σας λέω, είναι ο νόμος, είναι ξεκάθαρος. Γιατί αυτό το πράγμα μάλιστα, όπως λέει και ο νόμος, μπορεί να είναι ως ψυχολογικός επηρεασμός του σώματος μέσα από το οποίο εκλέγεται κάποιος υπάλληλος. Δηλαδή μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του. Δεν λέω ότι το κάνει η συγκεκριμένη κυρία, αλλά λέω ότι κάποιος που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του ώστε να επηρεάσει το εκλογικό σώμα, αντιβαίνει ως προς την ίση μεταχείριση των υποψηφίων μεταξύ τους. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτός ο νόμος, ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις. Με αυτή λοιπόν τη λογική, εμείς θέτουμε ένα ερώτημα στα δύο Υπουργεία, τι προτίθεται να κάνετε σύμφωνα με αυτή την ιστορία που υπάρχει στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε βεβαίως. Παρακαλώ, κύριε Βλεφτά. Ευθύνη βέβαια έχει ο κύριος Γιαννακίδης, γιατί νομίζω ότι γνωρίζει τους νόμους και είναι και πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συνδυαστεί, δηλαδή και προϊσταμένη και περιφερειακός σύμβουλος. Να πούμε στο σημείο αυτό, κύριε Βουλευτά, ότι εκλήθη από την Δέλτα Τηλεόραση η κυρία Κουκουβέλα, ζητώντας την άποψή της. Ζητήσαμε την άποψή της. Ναι. Δικαιωμάτης είναι βεβαίως. Θέλησε να μην τοποθετηθεί επί του θέματος και να επιφυλαχθεί. Θα το δούμε βεβαίως στην εξέλιξη των επόμενων ημερών. Ναι, μα και εμείς επιφυλαζόμαστε την απάντηση του Υπουργείου και αναλόγως στην απάντηση του Υπουργείου θα πάρουμε και εμείς θέση. Πάντως, εμείς θεωρούμε ότι κρίνεται ένα συμβίβαστο στη συγκεκριμένη υπόθεση και κακώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα υφίσταται αυτό το συμβίβαστο. Κύριε Καραγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.